Χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση. Εμείς οι εργαζόμενοι της εταιρείας Πιφασίν καταγγέλουμε και από τη σημερινή συγκέντρωση την εταιρεία για παράνομη, καταχρηστική αλλά και τρομοκρατική απόλυση του συναδέλφου μας, Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στον Όμιλο Πιφασίν, αλλά και μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμάκου. Η απόλυση αυτή έρχεται να ολοκληρώσει το σχέδιο της εταιρείας, που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με αγωγές, μηνύσεις προς το σωματείο μας, αλλά και προσωπικά προς τον πρόεδρό του και τα μέλη του. Γίνεται τη στιγμή που το σωματείο μας έχει καταθέσει πρόταση για επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, που έχει να κάνει με τις αυξήσεις των μισθών, τις συνθήκες εργασίας στον χώρο μας και μια σειρά δικαιώματα για τους συναδέλφους. Γίνεται σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και ο μισθός μας εξαφανίζεται από το πρώτο 15ήμερο του μήνα. Γίνεται σε μια περίοδο που η εταιρεία βραβεύεται ως ένα από τα διαμάντια της ελληνικής επιχειρηματικότητας για το 2022 και λέει ότι ο πιο σημαντικός λόγος για αυτό το βραβείο είναι οι άνθρωποι της. Πόσο υποκριτικό! Γίνεται σε μια περίοδο που το φάρμακο αποτελεί πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης για το κράτος τους και έχει τεράστια κερδοφορία. Ενώ την ίδια στιγμή οι εργοδότες του κλάδου αρνούνται να υπογράψουν με την Ομοσπονδία μας την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Συνάδελφοι, η επίθεση και η τρομοκράτηση που δεχόμαστε καθημερινά στους χώρους δουλειάς είναι μεγάλη. Το βλέπουμε και εμείς από τη μεριά μας, σαν εργαζόμενοι και σαν επιχειρησιακό σωματείο, το ζούμε καθημερινά. Η απόλυση του συναδέλφου δεν είναι καθόλου τυχαία και ούτε έχει να κάνει μόνο με τον συνάδελφό μας. Είναι χτύπημα συνολικά στα σωματεία και στο δικαίωμα των εργαζομένων στην οργάνωση και διεκδίκηση. Είναι χτύπημα στην εργατική τάξη και τους εργαζομένους. Θέλουν να τσακίσουν κάθε αντίσταση στους χώρους δουλειάς, χρησιμοποιώντας όλο το εντεργατικό οπλοστάσιο που τους παρέχουν οι κυβερνήσεις τους και ειδικά ο νόμος Χατζηδάκη, ώστε να μπορέσουν ανενόχλητοι, χωρίς εμπόδια, να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους για μεγαλύτερη κερδοφορία. Συνάδελφοι, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Πιφασίν είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το σωματείο και το δικαίωμα να οργανωνόμαστε, να συνδικαλιζόμαστε και να διεκδικούμε καλύτερους όρους, συνθήκες εργασίας, αυξήσεις των μισθών, συλλογική σύμβαση εργασίας και εννοείται την επιστροφή του συνάδελφου απολυμένου Προέδρου στην εργασία. Από την πρώτη στιγμή αλληλεγγύη που έδειξαν όλοι οι συνάδελφοι, όχι μόνο από τον κλάδο του φαρμάκου, αλλά από όλη την εργατική τάξη, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία, με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας και στο τέλος να πετύχουμε την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου Προέδρου του Επιχειρησιακού Σωματείου. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Θα νικήσουμε!